στην πρώτη τελευταία για το 2012 συνεδρία του συλλογικού οργάνου της περιφέρειάς μας, η οποία είχε συνημερίσει σε διάταξη 25 θέματα. Συζητήθηκαν ορισμένα εξ αυτών, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη αξία, σημασία και σπουδαιότητα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συζήτησε και ενέκρινε στη χθεσινή του συνεδρίαση δύο επιχειρησιακά σχέδια στα πλαίσια χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη της Ροδόπης, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οροσειράς της Ροδόπης, που αφορά και την περιφερειακή ενότητα δράμας, ένα επιχειρησιακό σχέδιο ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ και ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο με κριτήρια γεωγραφικά μέσα από το ΕΣΠΑ αντιμετωπίζει ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με την οροσειρά, με τους οικισμούς και με τα έργα παρεμβάσεων στην οροσειρά της Ροδόπης. Επίσης, στην παραπάνω συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε το επιχειρησιακό σχέδιο για τις παράκτιες ζώνες της περιφέρειάς μας, επίσης ένα πολύ σημαντικό σχέδιο, του οποίου η διαβούλευση τελείωσε μόλις πρόσφατα, μια διαβούλευση η οποία επετεύχθη με την κοινωνία και ιδιαίτερα με την αυτοδιοίκηση. Συνεντάχθη ένας κατάλογος έργων στην προσπάθεια να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και αυτό το παραπάνω ενεκρίθη στην χθεσινή συνεδρίαση. Πέρα όμως από αυτά, είχαμε θέματα που αφορούσαν και τον προϋπολογισμό, ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα, και εδώ θα πρέπει για ακόμη μια φορά να σταθούμε και να πούμε ότι έτσι όπως συντάσσεται ο προϋπολογισμός και εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι μια τυπική διαδικασία, με την έννοια ότι υπάρχουν οδηγίες και κατευθύνσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ένας προϋπολογισμός υπό το βάρος του Τρίτου Μνημονίου, δηλαδή πετσοκομμένος κυριολεκτικά, πράγμα που σημαίνει σε τελική ανάλυση ότι υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες, οι προσφερόμενες υπηρεσίες πολίτες από την περιφέρεια, πράγμα που σημαίνει σε τελική ανάλυση ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα εκτέλεσης τεχνικών έργων, πράγμα που σημαίνει σε τελική ανάλυση ότι στην ουσία ακυρώνεται ο ρόλος της αιρετής περιφέρειας, παρά τα αντιθέτως διακινούμενα όταν ψηφίστηκε ο νόμος 3852 του 2010, ο γνωστός Καλλικράτης. Στη χθεσινή συνεδρίαση επίσης συζητήθηκαν και κάποιες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν με θέσεις εργασίας και πιο συγκεκριμένα με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες επιχειρούνται για πρώτη φορά. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι και με παρουσία εκπροσώπων μιας πολύ μεγάλης εταιρείας και πιο συγκεκριμένα για τον Εύρο, το συλλογικό όργανο ενέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άντληση φυσικού αερίου, μια εξόχως σημαντική επένδυση, κάτι το οποίο συνάντησε τη συντριπτική επιδοκιμασία από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβούλιου. Όπως επίσης συζητήθηκαν και μια σειρά από μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα στην άνυδρη οικονομική μας εποχή, σε σχέση με την διατήρηση θέσεων εργασίας αλλά και στη δημιουργία κάποιων μέσα από νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είπαμε ότι ήταν η πρώτη τελευταία συνεδρίαση. Η τελευταία συνεδρίαση θα γίνει 27 του μήνα του 2012, δηλαδή τρίτη μέρα του Χριστουγέννου. Ευελπιστούμε και κάνοντας ένα μήνυμα απολογισμό ότι η λειτουργία συνάντησε την επιδοκιμασία των πολιτών της περιφέρειάς μας, προσπάθησε το συλλογικό όργανο από όλες τις πτέρυγες, και αυτό πρέπει να συνομολογηθεί, να κάνει αυτό για το οποίο είναι ταγμένο πνο, και όλοι οι συνάδελφοι περιφερειακοί σύμβουλοι, και αυτό δεν είναι μια έκφραση ευγένειας και πολιτικού πολιτισμού, προσπάθησαν για το καλό, ώστε να φανούν αντάξει της εκπροσώπησης της κοινωνίας στο ανώτο συλλογικό όργανο της περιφέρειάς μας.